απειλής ο Άγιος Γεώργιος, εξού και η Αγία μας Εκκλησία και η Ορθόδοξη Παράδοσή μας θέλει, όταν η εορτή του συμβαίνει να είναι εντός της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, να μεταφέρεται αμέσως την δεύτερη ημέρα του Πάσχα και να γίνεται Πασχαλινή γιορτή. Και αξίζει στον Άγιο αυτή η Πασχαλινή γιορτή, γιατί ήταν ένας πασχαλινός άνθρωπος, γιατί ήταν από τους πρώτους μάρτυρες της Εκκλησίας μας και ονομάστηκε Μεγάλος Μάρτυρας, γιατί ομολόγησε την Ανάσταση του Χριστού και δεν φοβήθηκε να θυσιάσει και την ίδια του τη ζωή για αυτή του την πίστη, γιατί υπερασπίστηκε τους χριστιανούς, ήταν ισχυρός άνδρας, είχε μεγάλη εξουσία στα χέρια του, αλλά δεν φοβήθηκε να χάσει αυτή την εξουσία και υπερασπίστηκε τους χριστιανούς απέναντι στον διώκτη αυτοκράτορα. Και έτσι έχισε το αίμα του για την Ανάσταση του Χριστού. Αυτός είναι ο μάρτυρας Γεώργιος, και ακολούθησαν μάρτυρες και μάρτυρες, και υπάρχουν μέχρι και σήμερα μάρτυρες που χύνουν το αίμα τους γιατί πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού. Είναι αυτή η πίστη που δίνει κουράγιο και δύναμη στην ανθρώπινη ψυχή να φτάσει σε αυτό το έσχατο σημείο θυσίας της ίδιας της ζωής, προκειμένου να μην αλλάξει πίστη και να μην προδώσει τον αναστημένο Χριστό. Αυτόν τον Χριστό, αδελφοί μου, πιστεύουμε και εμείς. Αυτή την Ανάστασή του γιορτάσαμε και η φετινή χρονιά όλοι το σημειώνουν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ήταν πάνδημη η συμμετοχή. Ήταν ανέλπιστα μεγάλη η συμμετοχή των πιστών, ο καθένας κατά το μέτρο του. Ναι, ξέρω, δεν έγιναν όλοι από τη μια στιγμή στην άλλη τόσο ευσεβείς και ευλαβείς για όλη τη λατρεία της Εκκλησίας, αλλά οι ναοί μας ήταν κατάμεστοι και στους χαιρετισμούς και στη Μεγάλη Σαρακοστή και τη Μεγάλη Εβδομάδα, και φτάσαμε στον υπέρτατο αριθμό τούτες τις τελευταίες ημέρες. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι ο λαός μας, ναι, θέλει, διψά την αλήθεια που έχει παραλάβει, και η αλήθεια είναι μία, ο αναστημένος Χριστός. Και ξέρει ο λαός μας ότι πριν από την Ανάσταση πάντοτε προηγείται Γολγοθάς. Ναι, προηγείται ο πόνος, και ο λαός μας είναι πονεμένος, και πολλές φορές πολύ πονεμένος. Εξάλλου έχει μία εμπειρία του μεγάλου πόνου της σκλαβιάς. Τι είναι αυτό που τον απελευθέρωσε? Είναι ότι ο κατακτητής επέτρεπε. Πώς θα μπορούσε να κάνει αλλιώς οι κατακτημένοι Έλληνες να γιορτάζουν το Πάσχα? Και αρκούσε αυτή η γιορτή κάθε χρόνο να λένε το Χριστός Ανέστη και να είναι βέβαιο ότι θα αναστηθεί και η πατρίδα. Και έτσι και έγινε μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, αν είναι δυνατόν, και εδώ βορειότερα ακόμη περισσότερα χρόνια. Να γιατί η Ανάσταση του Χριστού είναι γεγονός όχι μόνο πίστεως αλλά και οντότητας και συγκρότησης της πατρίδας μας. Γι' αυτό και οι επαναστάτες του 1821 έβαλαν προμετωπίδα αυτού του κράτους την Αγία Τριάδα. Αυτό δεν στερεί σε κανέναν τη δυνατότητα από τότε, εδώ και 200 χρόνια μέχρι και σήμερα, να έχει τη δική του πίστη. Όμως αυτοί που επαναστάτησαν είπανε, η Ελλάδα θέλουμε να είναι και θα παραμείνει εσαΐ Ορθόδοξη. Αυτό είναι ένα γεγονός που δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε. Και δόξα τω Θεώ, δεν το λησμονούμε. Και αν κάποιοι προς στιγμή πίστεψαν ότι η ιστορία της Εκκλησίας και του Χριστού ήταν για το χρονοτούλαπο της ιστορίας, διαψεύστηκαν. Σήμερα ο λαός μας ξέρει ότι ο αναστημένος Χριστός είναι που τον ενώνει. Η πίστη στους μάρτυρες είναι που διατρανώνει την ελπίδα μας για να έχουμε δύναμη και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε κάθε δυσκολία, όποια κι αν είναι αυτή, μικρή ή μεγάλη. Γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ και τιμούμε τον Άγιο Γεώργιο, και είναι τόσο λαοφιλής που θα το πω και αυτό. Δεν τον τιμούν μόνο οι χριστιανοί. Όπου υπάρχει προσκύνημά του σε χώρες μουσουλμανικές, και οι μουσουλμάνοι τον προσεγγίζουν, γιατί και αυτοί έχουν δει ακόμα θαύματα του Αγίου Γεωργίου. Αυτός είναι ο Αγιός μας, ο προστάτης της Αγριάς, αυτού του όμορφου τόπου της τοπικής μας εκκλησίας, και χαίρομαι που είστε εδώ. Και σήμερα, ως συνήθως, είστε εσείς εδώ, οι κάτοικοι. Είναι η μέρα αυτή. Σας εύχομαι λοιπόν υγεία και δύναμη. Να έχετε πάντοτε τον Άγιο Γεώργιο προστάτη.
Ευχαριστώ τους πατέρες και εφημερίους, τον πατέρα Βάιο, τον πατέρα Ιωσήφ, τους παρόντες πατέρες. Οι εδώ εφημέριοι κάνουν πολύ σπουδαίο και μεγάλο έργο μαζί με όλους εσάς. Γι' αυτό σας επαινώ και σας ευγνωμονώ. Εύχομαι ο Θεός να είναι πάντοτε αυτός που θα μας δίδει τη δύναμη της πίστεως και ο μεγαλομάρτυρας Γεώργιος το υπόδειγμα της ζωής μας, για να είμαστε κι εμείς αναστάσιμοι άνθρωποι. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη.